Λοιπόν, ήταν ένα παιχνίδι πάρα πολύ άσχημο για μας. Ο Ολυμπιακός κέρδισε καθαρά. Και ήταν ξεκάθαρο ότι υπήρχε μόνο στο γήπεδο στο πρώτο ημίχρονο. Εμείς δεν μπήκαμε στο παιχνίδι όπως έχει ξανασυμβεί και σε άλλες φορές. Έχουμε τονίσει τα θετικά της ομάδας. Όμως τα αρνητικά, αν συνεχίσουν να υπάρχουν, είναι πάρα πολύ δύσκολες καταστάσεις. Τα αρνητικά είναι ότι μπαίνουμε χωρίς την κατάλληλη ψυχολογία μέσα στο παιχνίδι. Βρισκόμαστε να είμαστε πίσω στο σκορ και να κυνηγάμε. Αυτό το ξεκίνημα το 1-16 ήταν αυτό που δεν μπορέσαμε να κατορθώσουμε, να ξεπεράσουμε μέχρι το τέλος του παιχνιδιού. Προσπαθούσαμε με λάθος τρόπο. Η δικιά μας ομάδα θέλουμε να έχει ενθουσιασμό και ενέργεια που να την βγάζουμε από την άμυνα και να καταλήγει στην επίθεση. Εμείς το κάναμε αντίστροφα, προσπαθούσαμε από την επίθεση, αν φυσικά κάτι που παραπάει στην επίθεση, χάνεις και την άμυνα. Στο δεύτερο ημίχρονο άλλαξε, έγινε ή μάλλον πιο σωστό το σκεπτικό όταν μπήκαμε μέσα στο γήπεδο. Γύρισε το μάτσα, αλλά φυσικά δεν ήταν εύκολο από ένα παιχνίδι που ήταν και 18 πόντους πίσω. Να το πάρουμε στο τέλος, το οποίο θα μπορούσε και να έχει γίνει. Εγώ εμπιστεύω με αυτά τα παιδιά, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Έχω πει και το πιστεύω ότι η ήττα αυτή είναι δικιά μου. Εγώ χάνω τα παιχνίδια, τα παιδιά μου κερδίζουν τα παιχνίδια. Είναι ακόμα παιδιά και θέλουν να γίνουν παίχτες. Και αυτό θέλει υπομονή και επιμονή. Έχουν δείξει μέσα στον ένα μήνα που είμαστε όλοι μαζί, γιατί ένα μήνα είμαστε μόνο μαζί, ότι υπάρχουν δυνατότητες. Όμως ακόμα δεν είμαστε όριμοι όσο θα έπρεπε. Είμαστε πιο νεανική ομάδα, όπως λένε, αλλά μέσα στο γήπεδο όταν μπαίνουμε από το πρώτο δευτερόλεπτο δεν είμαστε άντρες. Και έτσι πρέπει να εμφανιστούμε για το επόμενο παιχνίδι. Κάποια ερώτηση υπάρχει για την κύριο Κουβέντα. Κύριε Καραγκύρη. Coach, σέβομαι απόλυτα αυτό που είπατε, η ήττα για εκείνη την ήττα είναι των παιδιών μου, αλλά το πρωτάθλημα έχει ήδη ξεκινήσει και βλέπετε ότι ξεκινάμε ήδη σε όλα τα παιχνίδια που έχουμε κάνει μέχρι τώρα με έλλειψη ψυχολογίας. Δεν ξέρω αν είναι μόνο η έλλειψη ψυχολογίας ή η εικόνα αυτή η κακή που παρουσίασε σήμερα η Ένωση, αλλά ωστόσο θα πρέπει να λυθούν κάποια πράγματα. Πώς σκέφτεστε να διαμορφώσετε την κατάσταση έτσι ώστε να ανέβει λίγο αυτή η εικόνα της ομάδας και να έχουμε και τελικά αποτελέσματα γιατί βαθμοί αυτού που έκανα. Το ένα είναι σίγουρο το ψυχολογικό. Το άλλο είναι ότι πρέπει με τρόπους που πρέπει λίγο τίμη να βρούμε να εφαρμόσουμε πιστά αυτά που ζητάμε και κάνουμε στις προπονήσεις, ότι η άμυνα είναι αυτή που από το πρώτο δευτερόλεπτο πρέπει να μας αυξάνει την απόδοση. Και εκεί θα επιμείνω στην πόλη. Κάποια λεόραση υπάρχει. Ο κόουτς τώρα έχει και την Βαλκανική Λίγα. Ναι. Συνδυάζονται αυτά τα πράγματα, είπαμε για το επόμενο παιχνίδι, κοιτάμε το επόμενο παιχνίδι, αυτό είναι. Δεν ξέρω αν είναι κατά πόσο βάρος είναι όσον αφορά τη... Συμφωνώ, είναι βάρος. Υπάρχει πίεση. Αλλά τι να κάνουμε, έτσι είναι η ζωή. Έξω από το γήπεδο υπάρχει μεγαλύτερη πίεση. Εκείνη πραγματική πίεση. Όχι μόνο στο γήπεδο, γι' αυτό πρέπει να δούμε στα παιδιά. Εμείς παίζουμε, είμαστε τυχεροί και παίζουμε μπάσκετ. Και βγάζουμε λεφτά από το μπάσκετ. Δεν χρειάζεται να έχουμε και πίεση. Την πίεση την έχουμε αλλού. Εμείς πρέπει να δίνουμε όλα και να οριμάζουμε μέσα από το παιχνίδι. Ας είναι και άλλοι θέλουν την Βαλκανική Λίγα. Να οριμάζουμε μέσα από εκεί. Τρώμε σφαλιάρες. Θα πάρουμε όμως κάτι θετικό. Όχι να κάνουμε τα ίδια την άλλη φορά. Θέλω να είμαστε καλύτεροι στο επόμενο μας. Κάποια άλλη ερώτηση υπάρχει. Κύριε Σκοϊβέρο. Στόχος σας στο παιχνίδι, ποιος είναι να κτίσει ομάδα, να ανοιγεί στην επίθεση ή να μοιράζεται το σκορ. Όχι, θέλω σύνολο. Θέλω ένα σύνολο. Λοιπόν, καταρχήν συγχαρητήρια στους παίχτες και σε αυτούς που έπαιξαν και σε αυτούς που δεν έπαιξαν για το κλίμα που κρατούσε στον πάγκο και στον αγωνιστικό χώρο. Δείξαμε πραγματικά ότι προσπαθούμε να γίνουμε μια ομάδα και μια βαθιά. Το μεγάλο πρόβλημα για μας στο παιχνίδι ήταν ότι χθες ασθένησε ο Σκοτ και έχασε κάποια σούτα από αυτά που βάζει συνήθως. Αλλά τα υπόλοιπα παιδιά καλύψανε το κενό αυτό με την κακή του μέρα που προήλθε, σας δείξαν λίγο, λόγω της ασθένειας. Και για ακόμα μια φορά θέλω να δώσω κάτι ως παιδί. Τώρα κάτι που θέλω να πω για το θέμα το δικό μου.
τελειώσω. Είναι ότι δεν είναι δυνατόν για επί 5 χρόνια να μην δίνουν, να μην κάνουν ένα σεμινάριο για να πάρουν τα διπλώματα ορισμένοι άνθρωποι που θέλουν να γίνουν προπονητές, όπως είμαι εγώ, όπως είναι και ο Λάσος κ. Βετούλας, με τον οποίο δεν ξέρω αν θα γίνει το ίδιο πράγμα αύριο, πότε παίζει η Πάτρα, δεν ξέρω. Κι άλλος ένας, δεν θυμάμαι ποιος, αν νομίζω ίσως υπάρχει και ένας θέμα, δεν είμαι σίγουρος. Και ταυτόχρονα να μην σε αφήνουν κιόλα να καθόμαστε στον πάγκο. Δηλαδή είναι σαν να θέλει κάποιο να πάρει δίπλωμα αυτοκινήτου και να πάει 18 χρόνια και να του λένε δεν μπορεί να πάρει αυτοκίνητο γιατί δεν κάνουμε σεμινάριο για να πάρει αυτοκίνητο. Δεν μπορεί να δώσει εξετάσει. Δεν είναι ότι έχουμε κοπεί, ούτε ότι βαρεθήκαμε να πάμε. Είναι απλά ότι 5 χρόνια παρακαλάμε τη Γενική Γραμματεία και όλου να κάνει ένα σεμινάριο και προσωπικά επειδή έχω πάνω από 50 συμμετοχή στην εθνική ομάδα είναι θέμα 3 εβδομάδων να πάρω κατηγορία Α. Του παρακαλάμε εδώ και χρόνια και ξαφνικά έρθει μια απόφαση, δεν ξέρω από πού ήρθε, θα το ψάξω όμω. Ότι δεν μπορούμε καν να προπονούμε την ομάδα 2 μήνες, ενώ ο Εσάκη μας καλεί στη συνέντευξη τύπου να μιλήσουμε, σαν προπονητές, ξαφνικά θα μας αφήνει να καθόμαστε πάγκο. Είναι ένα από τα παράλογα, ακόμα ένα από τα παράλογα που συμβαίνουν στην Ελλάδα. Και θέλω να ευχαριστήσω και το κοινό της Καβάλας για το θερμό χειροκρότημα που μας χάρισε στο τέλος. Αυτά και συγχαρητήρια και στην Καβάλα, γιατί έχει ένα, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, έχει το μικρότερο μέσο όρο ηλικίας στην κατηγορία. Είναι μια ομάδα που μελετήσαμε στα κύπελλα και στα φιλικά και είδαμε ότι είχε ενθουσιασμό. Οπότε αν βάλουμε το μυαλό μας, θα έχουμε να κερδίσουμε το παιχνίδι και την εμπειρία μας. Και είμαι σίγουρος ότι επειδή έχει νέα παιδιά, θα έχει καλύτερη συνέχεια. Καλύτερα και στον κόσμο. Καλησπέρα σε όλους. Μας είναι ένα πολύ άσχημο αποτέλεσμα αυτό. Πρώτη αγωνιστική στο γήπεδό μας, σε μια ομάδα η οποία είναι στα 6-7 παιχνίδια της σεζόν, τα οποία πρέπει να κερδίσουμε οπωσδήποτε. Και δεν τα καταφέραμε. Τώρα το πρόγραμμα μας είναι ανηφορικό. Πρέπει να ανακάψουμε γρήγορα και να μην κυνηγάμε όλη τη χρονιά, να βγάλουμε από πάνω μας αυτή την ήττα. Είχαμε υπερβολική νευρικότητα και αγχώς για το παιχνίδι. Θεωρώ ότι το ξεκίνημα που κάναμε 1-16 είναι καθαρά ένα θέμα νευρικότητας και όχι έλλειψης συγκέντρωσης. Νομίζω ότι το θέλω ήταν πολύ μεγάλο και επειδή η ομάδα είναι τόσο μικρή σε μέσο όρο ηλικίας, αυτό ήταν από πάνω τη σαν δαμόκυρο σπάθη και δεν κατάφερε να το αποβάλει. Περάσαμε μπροστά, 93-51, γυρίσαμε από 15 πόντων με τον ενθουσιασμό και την ενέργεια που μας δίνει πάντα αυτό το γήπεδο. Αλλά όπως είπε το Πεκοφίκης, εκείνη είναι το σημείο ενθουσιακός έδειξε χαρακτήρα και κυρία. Και πήγε το μάτς εκεί που ήθελα. Καλησπέρα σε όλους σας. Καταρχήν θέλω να είναι η πρώτη αγωνιστική και θέλω να πω σε όλες τις ομάδες και στους αθλητές να έχουν μια καλή χρονιά την υγεία μας. Είναι πολύ σημαντικό. Τώρα για το παιχνίδι, να δώσω χαρακτήρα στην Καβάλα. Πάλεψε πάρα πολύ στο παιχνίδι και κατάφερε να γυρίσει στο δεκάλεπτο ένα μάτσε στου 15 πόντους. Εμείς δείξαμε χαρακτήρα παρόλο που είμαστε μια πολύ καινούργια ομάδα για ένα εκτός έδρας παιχνίδι και την πρώτη αγωνιστική. Καταφέραμε, ξαναμπήκαμε στο μάτς, δεν χάσαμε την ψυχραιμία μας και πήραμε μια σπουδαία νίκη. Η προσωπική μου άποψη μετά από τόσα χρόνια στα φάρμα νομίζω ότι η Καβάλα έχει δείξει ότι είναι πολύ σκληρή αντίπαλος και δύσκολα κάποιος θα περάσει από εδώ. Γι' αυτό αυτό είναι ακόμα πιο σημαντικό από εμάς. Και πάλι να δώσω στα παιδιά και στο φίλο μου τον Στεφανίδη ευχές για μια καλή χρονιά. Και κάτι που ξέρω ότι ο προπονητής μου δεν θα του αρέσει. Είδα το πρώτο παιχνίδι και θέλω εκ μέρους όλων των παιχνών να του ευχηθούμε να έχει μια καλή πορεία και ακόμα καλύτερη αν γίνεται από ό,τι είχε ως αθλητής και να φτάσει όσες περισσότερες νίκες μπορεί στην καριέρα του ως προπονητής. Κάποια ερώτηση υπάρχει, κύριος Πεπέρου. Αν και νέα ομάδα, όπως είπες, διαθέτεται ορισμένους παίκτες που είναι θεωρούνται έμπειροι, έχουν πολλά χρόνια που αγωνίζονται στην Α1, συμφωνείς ότι μέτρησε και η εμπειρία κάποιων παικτών της ομάδας σου για να διατηρήσει την ψυχραιμία της και να... Σίγουρα έχουμε κάποια παιδιά τα οποία διαθέτουν τεράστια εμπειρία, όπως ο Ολυμπιακός ο Παντής, ο Παναγιώτης ο Καυκής και κάποιοι άλλοι. Και στα σημεία στα οποία
Καβάλα έδωσε ενθουσιασμό, έβαλε κάποια σουτ και έφερε το παιχνίδι στο συν 5-6 για αυτούς. Νομίζω ότι αυτά τα παιδιά με την εμπειρία τους καταφέραν και κρατήσανε. Και σίγουρα όμως και τα νέα παιδιά βάλαν κάποια σουτ, δώσαν ενθουσιασμό, δώσαν ενέργεια. Νομίζω ήταν ένα μείγμα, να το πω έτσι, το οποίο έδωσε αυτή την νίκη. Εμπειρία και ενθουσιασμό.